Πάμε να σου δείξω λίγο, επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές για μεγάλες ευκαιρίες που δέχονται οι ομάδες. Σου είχα πει ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που δέχεται τις περισσότερες σε εκείνο το σημείο μαζί με τον Ατρόμητο. Μπράβο. Είπα να κάνω το εξής. Να δείξω μεγάλες ευκαιρίες και που δέχονται και που τρώνε. Και αυτή μπορεί να είναι και η ιστορία του πρωταθλήματος. Το κόκκινο είναι το δέχονται. Το κόκκινο είναι κάνουν. Α, το υπέρ τους, ναι, ούτε καν τα είδα. Και αυτή είναι και η σειρά που έχουν οι ομάδες. Δηλαδή, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, τους έχω με τη σειρά με τις ευκαιρίες που κάνουν. Πρώτη, έστω και οριακά, είναι η ΑΕΚ φέτος. Γιατί σου έχω ξαναπεί ότι η πτώση του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο τομέα είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Δηλαδή, τα προηγούμενα δύο χρόνια η πρωτιά ήταν του Ολυμπιακού, καθαρά, ξάστερα, οι υπόλοιποι δεν το συζητάμε. Ναι. Σου έχω ξαναπεί να το πω και για τον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένο να θυμάται. Ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε 2,7 μεγάλες ευκαιρίες στο μάτς. Ναι, 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 ναι. Επίδοση City, ναι. Liverpool. Ναι. Φέτος είναι στο 1,5. Ναι. Είμαστε λίγο πάνω από το 50% ναι. σε σχέση με πέρυσι. Κοίτα λοιπόν τώρα όμως τι γίνεται. Έχω κολλήσει λίγο στον ΠΑΟΚ. Αλλά τι να την κάνει την πρωτιά η ΑΕΚ. Ναι, όταν είναι το 24, έχεις δίκιο. Όταν έχει κάνει 30 και έχει δεχθεί 24. Και σου φράτη κάτι άλλο. Α, μπράβο. Έτσι λίγο να κάνουμε μια κατάταξη. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε στο κόσμο τι βλέπουμε. Βλέπουμε τις επιδόσεις που έχουν οι ομάδες στο expected goals difference. Δηλαδή, με πάρα πολύ απλά λόγια, πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι από τον αντίπαλο κατά μέσο όρο στα παιχνίδια τους. Είναι ο πιο απλός τρόπος να αξιολογήσεις μια ομάδα στο τι κάνει στον κήπο. Αν πρέπει να διαλέξεις ένα νούμερο, το ξαναπεί στην εκπομπή, ναι. αλλά δεν πειράζει να τα ξαναλέμε. Όχι, βρε, τι λες. Αν πρέπει να διαλέξεις ένα νούμερο για να χαρακτηρίσεις μια ομάδα, ναι. κάποτε λέγαμε πόσα γκολ βάζει. Έτσι. Κάποτε λέγαμε, ξέρω εγώ τι. Ναι. ναι. Αν πρέπει να διαλέξεις ένα νούμερο, έναν δείκτη, ο δείκτης είναι πόσο καλύτερος ή χειρότερος είσαι κατά μέσο όρο τον αντίπαλο.